ο Μανώλη Καραλής. Πάμε όμως να ακούσουμε στον Γρηγόρη Τάτση τι έχει να μας πει ο Δημήτρης Τσιάμης. Εδώ λοιπόν με τον Δημήτρη Τσιάμη που ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 16.39, αλλά υπάρχει μια απογοήτευση, Δημήτρη, γιατί κυνηγούσε την Ολυμπιάδα και θα μπορούσε σήμερα να το έχει καταφέρει, αλλά... Ναι, υπάρχει μια πικρία. Εντάξει, η νίκη είναι νίκη. Χαρούμενος για την νίκη. Είχα έρθει εδώ με ελπίδες να κάνω και σε κατάσταση να κάνω ένα 16-80 που θα με εξασφάλιζε μια καλή βαθμολογία για να μπορέσω να πάω στην Ολυμπιάδα. Τώρα με το 39 παίζει να είμαι στην 33η θέση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στα άλλα πρωταθλήματα. Δύσκολα τα πράγματα για να πάω, εκτός και αν γίνουν 2-3 ακυρώσεις. Έχουμε ελπίδες ακόμα, αλλά υπάρχει πικρία, ναι, γιατί ήθελα να πάω στην Ολυμπιάδα. Είναι η 12η νίκη σου, ωστόσο. Συνεχίζεις και γράφεις ιστορία στο τριπλούν στην Ελλάδα. Ναι. Ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω κάθε φορά, όπως σε κάθε αγώνα. Αν και σήμερα δεν έκανα το καλύτερο που μπορούσα, απλά κέρδισα. Γι' αυτό είμαι στεναχωρημένος, θα έλεγα, αλλά χαρούμενος κιόλας που κατάφερα και αγωνίστηκα, δεν τραυματίστηκα. Δεν είχα τραυματισμούς και φέτος δηλαδή. Τώρα σε αναμονή και βλέπουμε, ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε τυχεροί και θα καταφέρουμε να πάμε στην Ολυμπιάδα. Ευχόμαστε ολόψυχα όλοι. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπουμε και την προσπάθεια του Δημήτρη Τσιάμη στα 42 του χρόνια να κατακτά την 12η θέση στον θεσμό, επιστροφή στην κορυφή. Περιστά είναι δεύτερος. Πέρυσι είχε κερδίσει ο Αντρέας Πανταζής. Δεν αγωνίστηκε σήμερα. Μοναδικός πάνω από τα 16 μέτρα. Είχε 16.47, 16.33. Ήταν 15ος στη Ρώμη, 16.25.